Καλήθησα να σας παρουσιάζω μια εικόνα ότι οι προμηθευτές μας μας δημιουργούν δυσκολίες. Θέλουν κάτι από το θέλουν προπληρωμές. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το χρυσό κανόνα όφελος οικονομίας. Οικονομικός αγγελόγμα. Κύριε Πρόεδρε, είμαι η Νόη δεν είναι εφικτό να γίνει, να ικανοποιηθούμε. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι άλλες περιοχές που δεν έχουν τηλεθέρμανση υποφέρανε πολύ περισσότερο από, από το ψύχος. Τι να πει και η Φλόρινα, παραδείγματος της χάρη, που δεν έχει τηλεθέρμανση. Πράγματι, όπως ξέρετε, αυτοί που έχουν τηλεθέρμανση και τους στοιχίζει η θέρμανση του σπιτιού της, σπιτιού τους κάτω από το μισό, από τις στοιχείες τους άλλους και θα πρέπει να το δουν και αυτό. Βέβαια, κάθε κοινωνία, τοπική κοινωνία, προβάλλει τα αιτήματά της. Και στη Θεσσαλονίκη είπαμε ότι λόγω ψύχους πρέπει να μειώσει η ΔΕΗ το ρεύμα. Ας το πούνε και στους άλλους εναλλακτικούς προμηθευτές. Και να μειωθεί μάλιστα και το νερό. Έχουμε μάθει πια. Εγώ γενικά έχω και άλλη αντίληψη, δεν συμφωνώ με αυτά. Αν είναι καμιά πολύ έκτακτη κατάσταση, αυτό το βλέπεις. Όπως παραδείγματος χάρη, είπαμε ότι σε όλες τις περιοχές που έχουν κινηθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν κόβουμε το ρεύμα. Βέβαια, αυτό δεν το λένε τα σούπερ μάρκετ. Έτσι, δεν το λένε τα σούπερ μάρκετ ότι δίνουν δωρεάν τρόφιμα. Ναι, ναι, εντάξει, δεν κόβουμε το ρεύμα σε αυτούς που προσφέρουν. Τώρα. Εντάξει, τα συνδικά τα βάζουν και καλά κάνουν τις διεκδικήσεις τους. Εκείνο που τι περιμένουμε. Καταρχάς, εγκρίθηκε το δάνειο των 200 εκατομμυρίων της τράπεζας. Ναι. Έχει αποφασίσει, ναι. Ίσως μένει η Eurobank, η οποία Δευτέρα θα αποφασίσει. Αποφάσισε εκεί Πειραιώς, είχε αποφασίσει που είχε εγκρίνει η Εθνική και η Alpha Bank. Οπότε θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Γιατί όπως ξέρετε, μέχρι τώρα και θα το έχετε δει στα αποτελέσματά μας, μειώνουμε διαρκώς τα δάνεια, το δανεισμό μας. Έτσι. Του ζητάμε λοιπόν να υπάρχει μια γραμμή χρηματοδότησης, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να την αξιοποιούμε σε κάθε δύσκολη στιγμή. Το δεύτερο, περιμένουμε. Όπως είδατε, το κράτος είδε το πρόβλημα και αποφάσισε να το διαχειριστεί, θα έλεγα, επιχειρηματικά, επιτέλους για πρώτη φορά. Δηλαδή, να μας προκαταβάλει την κατανάλωσή του για ένα χρόνο και να δείχνει και των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Υπάρχει απόφαση. Θα γίνει η νομοθετική ρύθμιση, γιατί όπως το κράτος έτσι αποφασίζει τις επόμενες μέρες. Αυτή είναι η πληροφορία. Είναι γύρω στα 100 εκατομμύρια. Να δω και τα παλιά μαζί. Προσέξτε, τα παλιά βρίσκονται σε φάση ρύθμισης. Δυστυχώς είναι η γραφειοκρατία εκείνη που καθυστερεί. Πιστεύω σε ένα-δύο μήνες να τελειώσει η ιστορία αυτή. Είναι γύρω στα 65-70 εκατομμύρια αυτά που έχουν μείνει από τα περίοδα, από τα παλιά. Εκρήθηκε το δάνειο των 200 εκατομμυρίων από τις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες. Μισό λεπτό. Τώρα, περιμένουμε φέτος, αν εξελιχθεί, και πιστεύω θα εξελιχθεί και εργαζόμαστε να εξελιχθεί ομαλά, η απόσχηση του ΑΔΜΙΕ με το συγκεκριμένο μοντέλο. Θα εισπράξουμε τα 93 εκατομμύρια από το cash upstream του ΑΔΜΙΕ, μείωση δηλαδή μετοχικού κεφαλαίου, ναι,
92,8 εκατομμύρια, καθαρά είναι 131, αλλά τα υπόλοιπα είναι φόρος, θα τα εισπράξει το κράτος. Δεύτερον, θα εισπράξουμε τα χρήματα από τη State Grid, τα 320 εκατομμύρια, και θα εισπράξουμε και το ποσό που θα προκύψει από την αποτίμηση του 25% του δημοσίου. Το ευχάριστο είναι το θετικό, με παρέμβαση, μετά από συνονόηση με τον κύριο Σταθάκη, τον σημερινό υπουργό, η σύσταση της εταιρείας, αυτής της εταιρείας συμμετοχών, έγινε τον Ιανουάριο, οπότε την εφορία θα την πληρώσουμε για όλα αυτά, θα πληρώσουμε το 2018, θα πληρώσουμε μια ανάσα γιατί για σκεφτείτε, θα χρειαζόταν να πληρώσουμε άλλα 300 εκατομμύρια φέτος. Αυτή με έχει επεξαρτήσει. Δεν μπορώ να το αξιολογήσω και δεν νομίζω ότι οδηγεί σε αυτό το πράγμα. Όμως, κοιτάξτε, εδώ θα έλεγα ότι δεν έχω οριστική άποψη. Βασίζομαι όμως στις οικονομικές μου υπηρεσίες, οι οποίες είναι στις οικονομικές υπηρεσίες της ΔΕΗ, οι οποίες είναι πολύ επαγρυπνούν πάρα πολύ. Και είναι τα πτωχαρτήσιμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, θα το διερευνήσω, θα κατέβω κάτω από Δευτέρα και θα το δούμε. Και τι συζήτηση κάνετε. Τώρα εμείς όπως ξέρετε, όπως θα έχετε δει, έχουμε υποβάλει μια διαφορετική πρόταση. Αυτό είπα και στην Κρήτα, με την οποία θα έχει το κράτος τον έλεγχο κατά πλειοψηφία με το 91% το αρμία. Εν πάση περιπτώσει, έχει νομοθετηθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση, είμαστε σε φάση αξιολόγησης, αυτό περιορίζει τους χειρισμούς. Εμείς στηρίζουμε και εργαζόμαστε εντατικά ώστε να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Αν υπάρχει αμφισβήτηση τώρα στο 60 μέρες, αν υπάρχει αμφισβήτηση, επανέρχεται στο τραπέζι η πρόταση που είπατε, η οποία είναι σε, ας το πούμε, διαφορετική. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Άρα δηλαδή υπό μία τέτοια προδοκάτε, μία τέτοια αμφισβήτηση. Όχι, όχι, γιατί θα μας βάλει σε περιπέτειες. Γιατί είπα κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν τα έχουμε εμείς όλα τα χαρτιά στα χέρια μας. Μπορεί να έρθουν οι θεσμοί και να πούνε ότι να πουληθεί ο ΑΜΙΕ το 100% όπως λέει ο νόμος. Έτσι. Γι' αυτό δεν μπορούμε να περιμένουμε τον αποδιχανίστερο στο πρόεδρο. Έχουμε πρόεδρο σε μόνο και στο πρόεδρο για την απόσχεση. Έχαμε εικόνα από τον SSM σχετικά με το ποια είναι η άποψή του για τη συμφωνία δημοσίου τραπεζών για τον ΑΠΜΙΕ, όπως επίσης και ποια θα είναι η στάση της ΕΝΤΕΠ, της ΔΕΤΙΚΟΜ και της ΕΝΤΕΠ. Εντάξει, η τράπεζα προφανώς για να πήρει το δάνειο είναι οκ, έχουμε τελειώσει. Όπως επίσης και από τους προμηθευτές πιστωτές που έχουν και αυτή τα προβλήματα. Λοιπόν, ακούστε. Σε σχέση με το... Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι οι τράπεζες δεν τρέφεσαν αυτό για να εγκρίνουν τα 200 εκατομμύρια. Αν δείτε την επιστολή τους πάλι, λένε ότι επειδή δεν αποζημιώνεται επαρκώς η ΔΕΗ αυτό το λόγο που γίνεται, γι' αυτό κινδυνεύουν τα δάνεια, η αποπληρωμή των δανείων μας, γι' αυτό ζητάνε πρόσθετες εγγύσεις για αυτά τα δάνεια, για τα παλιά. Τώρα, δεν έχω εικόνα και δεν ξέρω αν αυτή η συμφωνία, η οποία ακόμα διαμορφώνεται, έχει τύχη της έγκρισης του SSM, δεν το ξέρω. Για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει υποποιηθεί τα στοιχεία, έχει διαδικασίες της, προνογόνες διαδικασίες. Το κλίμα που μας μεταδίδεται είναι μάλλον θετικό και δεν πρόκειται να αντιδράσουμε. Το συμβούλιο με το οποίο νομίζουμε ότι έρεται οποιαδήποτε ανησυχία για την κατεδάφιση του εργοστασίου του ΑΕΣ. Αντιχώς βλέπουμε μια στήρα τακτική και μάλιστα όταν υποβάλλουμε τις αιτήσεις στην πολεοδομία
Επειδή λέει υπάρχει πρακτική, πρώτα να τα βλέπει ο Δήμαρχος και ύστερα να πρωτοκολλούνται, δεν τα παρελάβαμε και δεν τα πρωτοκολλούσαμε. Κάτω από αυτά τα χτίρια, όπως ξέρετε, είναι ένα από τα καλύτερα λιμνητικά μας κοιτάσματα. Δεν μπορούμε από τη μια μεριά να λέμε ότι θέλουμε το λιμνίτι για την περιοχή, για την ανεργία, ότι είναι το έχει σχέση εκμετάλλευσης 2-1. Και με όλα αυτά τα εμπόδια να αναγκαζόμαστε να εξορίσουμε και να παράγουμε λιγνίτη αλλού με σχέση εκμετάλλευση ακόμα 14%. Και καταλαβαίνετε αυτό ότι επιπτώσεις έχει στον κόσμο. Δεν μπορώ να την καταλάβω ομολογά ή τακτική. Δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση με το Δήμο της Αυγέρας. Απλώς προσπαθούμε να το καταλάβουμε και εμείς. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Αξιοποιημένοι σκέφτεστε να συνεχίσετε τις καταδαφίσεις, τι θα γίνει. Βρίσκεστε όμως ήδη στα δικαστήρια με το Δήμο. Εμείς τι θα κάνουμε, να βάλουμε, πώς το λένε, τους πενταστές, να πάρουμε να τα κρεμίσουμε. Ή να βάλουμε πουλντόζες και να πούμε όποιον πάρει ο Σάρκος. Πάμε νόμιμα. Αλλά το θέμα είναι, και αυτό θα ήθελα να πω. Έχουμε δικαιώματα, έτσι. Ας μην κάνουμε κατάχρηση των δικαιωμάτων. Γιατί στην ουσία πριορίζουμε το πλανήτη που καθόμαστε. Αυτή η τόνη του Λιμνίτη είναι πολύτιμη. Ιδιαίτερα στη δύσκολη φάση που περνάει η χώρα μας και η επιχείρηση. Είναι πολύτιμη. Δεν μπορεί κανείς να παίζει με αυτό το επίπεδο. Γιατί πρόκειται για παιχνίδια. Συγγνώμη για τον τόνο. Και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, η έκθεση αυτή των 1.900 θεμάτων μεταξύ Καρυοπορίου και Αγίου Χριστοφόρου που ανακοινώσατε κατά την ημέρα της Αγίας Βαρβάρας ότι θα αξιοποιηθεί. Εκεί μάλιστα θα γίνει και μία πίστα με το πρόσωπο, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει κάτι νεότερο. Η έκθεση του 1.900 στρεμάτων αφορούσε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και από το Λιμπραμπείο του οποίου έκανε η επιχείρηση προκειμένου να πάρουμε ιδέες. Έγινε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, απονεμήθησαν τα σχετικά βραβεία. Η πίστα μοτοκρόση υφίσταται ούτως ή άλλως. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει με τη διαμόρφωση της έκθεσης είναι κάτι που θα το δούμε. Έχουμε πλέον το υλικό στα χέρια μας για να δούμε τι θα κάνουμε στην πόλη συνέχεια. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Εγώ σας ευχαριστώ.